Γεια σας κοριτσιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε Πέμπτη, μεγάλη εβδομάδα και όπως σας έγραψα χθες στο Google, το μεγαλύτερο δώρο για μένα ήταν ότι μπορώ να περάσω τη μεγάλη εβδομάδα με την οικογένειά μου. Δεν ήμουν και τόσο καλά το τελευταίο καιρό. Ξέρω ότι δεν μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ, αλλά όπως λέει η μάνα μου, έβαλα κιλό πούδρα πάνω. Και χρειάστηκα μετά το πρωινό 2 ώρες μέχρι να μακιγεριστώ τόσο που να μην φαίνεται πόσο άσχημα ήμουνα. Και τελικά όλα καλά. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να έχω πιο πολύ δύναμη ακόμα. Αλλά είπα να σας γυρίσω το βιντεάκι γιατί ήμουνα τόσο καιρό απόν. Ελπίζω να με συγχωρέσετε, αλλά ήμουνα τελείως κομμένη και ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να το γυρίσω. Δεν γινόταν. Και αυτόν τον καιρό ήταν λίγο, ας το πούμε, ωραίος αλλά και άσχημος. Ωραίος γιατί είχα το χρόνο να ασχοληθώ με μένα. Άσχημος γιατί ξεδιαλύθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αρνητικά και θετικά, αυτό είναι και καλό. Έχουμε μεγάλη εβδομάδα μπροστά μου, έχουμε ήδη περάσει τη μεγάλη εβδομάδα, σήμερα ξεκινάνε για τα πάθη του Κυρίου και είμαι ευτυχισμένη που θα περάσω το Πάσχα με την οικογένειά μου, τους γονείς μου και με το γιο μου, το παλικάρι μου, που είναι πολύ πιο ψηλός από μένα. Έχει φτάσει νομίζω 1,75 και τον καμαρώνω. Είναι το καμάρι μου, λέω, ο γιος μου. Βέβαια οι κόρες μου είναι οι λατρείες μου. Αλλά ξέρουμε εμείς οι μάνες, έχουμε δυναμίες λίγο στους γιους. Και είναι το ανδράκι μου, λέω, και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω στην εκκλησία, στην Ανάσταση μαζί μου επίσης. Και περάσουμε ωραία. Είμαι λίγο κουρασμένη, αλλά εντάξει, κάνω τα πάντα. Και λέω, όλα θα πάνε καλά. Για όσους ρωτάνε πώς είμαι ή τι είναι, είμαι άνθρωπος που είμαι κλειστός, δεν λέω πολλά. Αγωνίζομαι και τα καταφέρω. Έχω και το καιρό που λίγο πολύ που λένε παλεύω. Θα σας δώσω ένα μικρό tip και δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το πράγμα. Να πηγαίνετε συχνά να κάνετε το τεστ Παπα-Νικολάου. Εγκαίρως σώζει ζωές. Αυτό μόνο θα σας πω. Και να είστε πάντα ειλικρινείς όπως εγώ. Καλές ψυχές. Ξέρω ότι θα τα τρώτε στις μούρι, άμα είστε καλές ψυχές, όπως την τρώω και ο Κώστη μούρι. Είμαι πάντα καλή, αλλά οι καλοί άνθρωποι την τρώνε πάντα στη μούρι. Και πιστέψτε με, ο Χριστός δεν σταυρώθηκε γιατί όλους τους πενούσε και τους έλεγε, πώς λένε, τους άλλωνε ή τους φερόταν με γλύψιμο που λένε και τι καλός και τι σωστός. Ο Χριστός έλεγε την αλήθεια και η αλήθεια πονάει. Και την αλήθεια δεν τη θέλουν οι άνθρωποι να την ακούνε και πιστέψτε με, κανένας δεν θέλει να την ακούει. Και εγώ είμαι συνήθως άνθρωπος που λέει την αλήθεια, γι' αυτό και δεν, πολλοί άνθρωποι δεν τους αρέσει η αλήθεια. Δηλαδή δεν έχω και τόσους πολλούς φίλους γιατί πιο πολλοί δεν θέλουν να ακούνε την αλήθεια. Και μην μου πείτε τώρα, ναι, έχεις δίκιο, Μαρία, πολλοί δεν θέλουν να ακούνε την αλήθεια, σε πιστεύουμε. Γιατί να σου πω την αλήθεια, και εσείς δεν θέλετε να ακούτε την αλήθεια. Και εγώ δεν θέλω να ακούω την αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικά η αλήθεια. Να ακούμε την αλήθεια για τους άλλους μας αρέσει. Να ακούμε την αλήθεια όταν λένε, ναι, ο άλλος είναι έτσι, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, εναντίον του. Ναι, μας αρέσει να την ακούνε, να την ακούμε. Να ακούμε την αλήθεια όμως για εμάς, αυτό είναι δύσκολο επιχείρημα. Αυτό μας πονάει. Αλλά εκεί όμως θα είμαστε σωστοί. Να ακούμε την αλήθεια για εμάς και να τη δεχόμαστε.
Εκεί θα φανούμε σωστοί άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν μας αρέσει. Μας πληγώνει. Μόλις κάποιος μας πει την αλήθεια για μας, δεν μας αρέσει. Δεν τον θέλουμε πλέον. Δεν θέλουμε να ακούμε την αλήθεια για μας. Το κάνουμε πολύ, κι εγώ η ίδια. Αλλά δεν είναι σωστό. Καλός φίλος είναι αυτό που θα μας πει και την αλήθεια. Αυτός που θα τα ακούσουμε, μπορεί να στεναχωρηθούμε, αλλά αυτός είναι ο καλός φίλος. Που δεν θα μας πάρει αγκαλιά, θα μας χαμογελάσει, όπως μου έχει τύχει και εμένα και από τον ίδιο μου σύζυγο, να με πάρει αγκαλιά, αλλά να με μαχαιρώσει από πίσω. Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί που θα μου πούνε ναι, Μαρία, αλλά σε αυτό δεν είχες δίκιο. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον αγαπήσω πιο πολύ. Λοιπόν, ας μην αρχίσουμε αυτά τα πράγματα, ας αρχίσουμε ωραία πραγματάκια. Έχουμε μεγάλη εβδομάδα, πάμε στην εκκλησία και να νηστέψουμε, όχι μόνο από φαγητό, αλλά να είμαστε και καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το πιο σημαντικότερο. Και έχω σήμερα να σας δείξω δύο ωραία πράγματα που με συγκίνησαν. Δεν το πιστεύετε, δεν το πιστέψετε. Ήθελα να κάνω αυτά δύο τα βιντεάκια, δηλαδή το ένα ειδικά το βιντεάκι, πολύ πιο μπροστά. Και δυστυχώς λόγω της ασθένειάς μου δεν μπόρεσα να το γυρίσω, γιατί έβγαινα μετά μέσα στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να ξανακάνω μια μικρή επέμβαση. Και δυστυχώς μετά και τα φάρμακα όλα ήταν τόσο πολλά που έκαναν αλλεπαρενέργειες μεταξύ τους και βρέθηκε ξαφνικά στην εντατική και είπα θα δω τα ρεπανάκια από κάτω, εγώ είπα πάει θα πεθάνω. Σαν να βλέπω άλλον τάλλον να ακούω μια γάρα. Φλένε και να βλέπω τον Τζον Σπέρο με τα καραβάκια στο γυαλό. Είπα πάτε τίναξα. Τελικά οι γιατροί βρήκαν ότι είχα πειρασμό από τα φάρμακα. Δύο φάρμακα δεν τρέξαν καθόλου μαζί τους. Στην εντατική λοιπόν, αφού επέζησα, βγήκα έξω και λέω Παναγίτσα μου πάλι καλά την ξέφυγες που λένε. Το πήδηξε στο το τέτοιο, δεν σε θέλανε εκεί, μιλάς πολύ. Θα γυρίσω το βιντεάκι και θέλω να ζητήσω πραγματικά δημόσια που λένε συγγνώμη στην κοπελίτσα που μου έστειλε τα πραγματάκια, γιατί είχα πει σε ένα βιντεάκι πως στην Ελλάδα, στη Γερμανία με συγχωρείτε, δεν έχουμε λόβι και εγώ ακούω συνεχώς για λόβι, για ρεντούε, για ορισμένα πραγματάκια, golden rose και δεν έχουμε. Και αποφάσισε μία συνδομήτριά μου και δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω, δηλαδή όταν μου είπε θα σου στείλω Μαρία ένα-δύο πραγματάκια, έλεγε εγώ εντάξει, στείλε μου έτσι με τη λογική, άμα θέλει κάποιος να μου στείλει ένα κραγιονάκι ή κάτι, δεν έχω εντάξει πρόβλημα, βεβαίως. Εάν θελήσει λεφτά, που να πω την αλήθεια, λεφτά είναι λίγο δύσκολο γιατί άμα πάω στην τράπεζα και βάλω, θέλει τραπεζικά γύρω στις 25 ευρώ ή 50 ευρώ που θέλει τραπεζικός να στείλω με επιταγή μαζί. Δηλαδή, άμα στείλω 100 ευρώ, θα στείλω και άλλα 25, νομίζω ή 50 ευρώ. Οπότε να στείλω 25 και να στείλω 25 ή 50 ευρώ σαν αποστολικά, αυτό ρε παιδιά είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, δεν είναι. Πιο πολύ καλό θα ήταν άμα μου πει κάποιος ότι ξέρεις τι, θα σου στείλω δύο κραγιονάκια της Λόβη, στείλε μου εσύ παραδείγματος χάρη κάτι από την Κίκο. Να μου πει στείλε μου ένα κραγιονάκι ή μια παλέτα της Κίκο και θα σου στείλω εγώ κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό μου είναι ένα πολύ πιο εύκολο. Να πω εντάξει, θα σου στείλω μια παλετίτσα και ένα κραγιονάκι της Κίκο, στείλε μου και εσύ κάτι της Λόβη ή της Golden Rose. Έτσι, παράδειγμα, μπορεί να αλληλογραφήσουμε, να συνοηθούμε και να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή. Η κοπελίτσα δεν μου ζήτησε κάτι προσωπικά. Που εντάξει, να πω την αλήθεια, έχω κάτι στο μυαλό μου, θα την κάνω κάποια έκπληξη τώρα που βγήκα έξω. Δεν λέω τίποτα, αλλά πραγματικά μου τα έστειλε και μάλιστα μου ήρθε ένα γέρος μέσα σε 3-4 μέρες που τα έστειλε, που έμεινα άναυδη, γιατί στην καημένη την νικήτρια την Γιώτα, ρε παιδιά, τα έχω στείλει εδώ και ένα μήνα με τέτοιο αποστολέα, ψάχνουμε το νούμερο και κάπου έχουν σταματήσει στην Αθήνα και δεν τα έχει πάρει ακόμα η κοπέλα. Να τρελαθώ, να τους δαγκώσω, δεν ξέρω τι έχουν γίνει. Εγώ έχω πει, λέω, έτσι και τον πιάσω αυτόν που τα πήρε ή κάπου χαθήκανε ή κάποιος τα έκανε τσαπ-τσαραπ, θα το δαγκώσω τα αυτιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τώρα της έχω κάνει ένα πακέτο, το έχω εδώ και μια εβδομάδα έτοιμο. Δεν το είχα στείλει όμως λόγω του νοσοκομείου, αλλά το έχω εδώ μπροστά μου και της το στείλω πραγματικά τώρα ή σήμερα το απογευματάκι ή αύριο την Μεγάλη Παρασκευή.
Θα το στείλω, μάλλον δεν σε έρθει μετά το Πάσχα, αλλά θα το στείλω όμως σίγουρα γιώτα μου και τώρα στο είχα πει όμως και γραπτός, θα το στείλω πραγματικά ασφαλισμένο. Δεν έχει να, δηλαδή, εάν τώρα δεν έρθει, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει να γίνει. Και γιώτα, μην ανησυχείς, πραγματικά θα έρθει, ειλικρινά σου μιλάω, και χίλια, 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 χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω τι στο καλό έχει γίνει με το πρώτο πακέτο, δεν ξέρω πού έχει εξαφανιστεί, έχω σκάσει να κάνω κτούπε, μπαμ, μπαμ, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει γίνει. Όταν έρθω στην Ελλάδα θα σε καλέσω για καφέ. Αμάν βρε, τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξανασυμβεί, έξω το πρώτο μου δώρο. Εσένα με τυχαίνουν όλες και κατεμιέσαι, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, σου έχω κάνει το δεύτερο πακέτο έτοιμο, θα σου δείξω δηλαδή ένα πραγματάκι, δύο μόνο. Τα άλλα τα έχω μέσα σε τσαντάκι από το Βερολίνο που έχω αγοράσει ένα στο ταξίδι μου. Άμα θέλεις δείξτε εσύ, άμα δεν θέλεις μην τα δείχνεις, όπου κάνει όπως θέλεις. Και μάλλον θα σου δείξω λίγο το πακέτο. Τα έχω βάλει όλα εδώ μέσα στο σοκλάκι. Το έχω έτοιμο. Θα σου γράψω το όνομά σου τώρα και θα σου στείλω στο τέτοιο. Σου έχω βάλει τα δωράκια σου μέσα σε αυτό το σαντάκι που είναι από το Βερολίνο. Το έχεις για θύμηση, το είχα πάρει. Τα έχω βάλει εδώ μέσα. Είναι τα πραγματάκια που σου στέλνω. Είναι ρούζ από limited edition. Είναι ορισμένα πραγματάκια. Και κοίταξε το στο σπίτι, ελπίζω να σου αρέσουν. Βεβαίως δεν είναι τα ίδια, γιατί δεν είχα τα ίδια δεύτερη φορά να σου στείλω. Και επίσης το σου στέλνω, δεν ξέρω αν σου αρέσει. Και την παλετούλα της Βεζίγν, την παράγγειλα. Και στην στέλνω και αυτήνα μαζί. Κοίταξε τα, είναι ωραία πραγματάκια μέσα. Στο πακετάρο. Τώρα ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί το κλείνω και θα το στείλω με ασφάλιση. Ξέρω ναι, μου είχες πει κοστίζει λίγο πολύ, αλλά θέλω αυτή τη φορά πραγματικά να φτάσουν 100%. Δεν την ξαναπαθαίνω έτσι. Τουλάχιστον να μην μας ξανασυμβεί αυτό, γιατί μια φορά έγινα ρεζιλίκη σε σένα, δεν θέλω να ξαναγίνω. Λοιπόν, συνεχίζω. Και σας λέω για την κοπελίτσα που μου τα έστειλε και είναι μία συνδρομήτριά μου. Θα σας πω μόνο το όνομά της στο μικρό, είναι η Σούλα. Και μου έστειλε, κορίτσια, αυτά εδώ, της Golden Rose, λέει, της Λόβη. Και το ένα το χρωματάκι το φοράω και είναι της Λόβη το νούμερο 66 και είναι το αγαπημένο μου κραγιόν. Κοίτα Σούλα πώς με πηγαίνει. Είναι υπέροχα και το ωραίο είναι ότι μου αρέσουν όλα. Δηλαδή δοκίμασα όλα τα χρώματα της Love που μου έστειλες. Είναι τέλεια κραγιονάκια, μου αρέσουν υπερβολικά. Και επειδή μου αρέσει το Girl About Town της MAC, που κοστίζει και αυτό περίπου στα 20 ευρώ, ξέρουμε, και της Love το νούμερο 66, εμένα μου είναι στα χείλη μου όπως ακριβώς το Girl About Town. Το φόρεσα. Το κοιτάζω. Δεν το πιστεύω. Τη Λόβη το 66 είναι όπως. Δηλαδή στα δικά μου το χείλη είναι πραγματικά όπως το Girl About Town. Εγώ λέω Παναγιά μου, το αγαπημένο μου κραγιόν. Και έτσι έχω το νούμερο 66 σε ένα αγαπημένο μου κραγιόν. Και είναι αυτό εδώ. Και μοιάζει πραγματικά το Girl About Town και είναι αυτό εδώ που έχω στα χείλη μου. Και είναι το αγαπημένο μου. Ζούλα, τρελάθηκα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Για καφέ να σε κεράσω, για φαγητό να θέλω να σε κεράσω, για ό,τι θες, να κατέβω κάτω, ό,τι θες από μένα. Λοιπόν, η Σουλίτσα μου έστειλε αυτό το κραγιονάκι και είναι υπέροχο, θα σας κάνω ένα σουατσάκι. Είναι αυτό εδώ, φοράω και στα χείλη μου, το νούμερο 66 της Λόβη. Μετά μου έστειλε το νούμερο 3 που είναι ένα πολύ ωραίο νιούτ χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό εδώ. Για καθημερινό. Μόλις είμαι λίγο καλύτερα θα σας δείξω και στα χείλη μου swatches. Το νούμερο 60 που είναι ένα πολύ ωραίο λίλα. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μοιάζει και το Rebel της MAC. Και είναι αυτό εδώ.
Η Λόβη με έχει κατακτήσει, να πω την αλήθεια. Το νούμερο 21, πάρα πολύ ωραίο κόκκινο. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο και μάλιστα έτσι κόκκινο φραουλένιο. Το νούμερο 32 και είναι ένα πολύ ωραίο ροζέ. Είναι αυτό εδώ. Αυτό. Και το νούμερο 31 και είναι ένα πολύ ωραίο μπάρμπι ροζέ. Θα το βάλω εδώ. Να το δείτε, είναι αυτό εδώ. Και επειδή μου είπε δεν ξέρω Μαρία αν σου ταιριάζουν τα χρώματα, είναι όλα αυτά που διάλεξε Σούλα. Τέλεια! Δεν μπορώ να σου πω. Όταν λέμε τέλεια, τέλεια, δεν διάλεξες κανένα χρώμα που να πω δεν μου ταιριάζει, κοιτάτε τα. Δηλαδή είναι όλα τα χρώματα, τα έχω δοκιμάσει, τα έχω φορέσει και μου ταιριάζουν όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα που να πω δεν μου ταιριάζει κανένα. Θυμάστε όπως εκείνο το Playstyle Concord από την P2 που γέλασα. Είναι όλα τέλεια. Τέλεια. Δηλαδή δεν μπορώ να πω πραγματικά. Μετά μου έδωσε δωράκι επίσης από τη Σλόβη ένα για τα μάτια, ένα eyeshadow και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μέσα έχει θαλασσί για το μέσο του ματιού, δηλαδή έχει ένα πολύ ωραίο έτσι θαλασσί χρώμα και γύρω γύρω έχει ένα πολύ ωραίο καφετί. Είναι αυτό εδώ και το καφετί μου αρέσει επίσης πάρα πολύ γιατί στο μπλε μάτι το καφετί δίνει πολύ έντονο χρώμα. Και το μπλε μπορώ επίσης να το βάλω στην κάτω μεριά εδώ το θαλασσί και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ δηλαδή το χρώμα που έχει διαλέξει λόγω του καφετί πάνω και του θαλασσί εδώ κάτω με λίγο blending για τα μάτια μου. Και επίσης με έχει στείλει δύο eyeliner της Love και το ένα είναι λίγο σε nude χρώμα. Να θυμούμαι τώρα να σας το δείξω γιατί κολλήσει. Αυτά τα νύχια που έχουμε ρε παιδιά. Το ένα να πω την αλήθεια δεν το έχω ανοίξει. Έχω ανοίξει μόνο το ένα. Να το δούμε και αυτό. Το ένα είναι αυτό εδώ. Και είναι το χρώμα. Δεν λέει χρώμα. 42 έχει αριθμούς. Και είναι αυτό. Αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι αυτό εδώ, είναι έτσι στο τριανταφυλλί, έτσι στο πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, αυτό εδώ, αλλά αυτό το χρώμα το βρίσκουμε δηλαδή λίγο πιο εύκολα από το επόμενο που θα σας δείξω. Το επόμενο το χρώμα είναι λίγο έτσι δηλαδή πιο δυσεύρεστο να το βρούμε εδώ πέρα στην Γερμανία και ταιριάζει έτσι με λίγο έντονα κραγιονάκια και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο να πω την αλήθεια. Είναι αυτό εδώ το κραγιονάκι το και είναι, ας το γράψω λίγο στο χέρι μου, αυτό εδώ το ροζ και αυτό το χρώμα είναι πιο έντονο, πιο καλοκαιρινό και είναι πιο δύσκολο να το βρούμε εδώ, είναι το 31. Δηλαδή αυτού του χρώματος, lip pencil, βρίσκουμε πιο εύκολα από ότι ένα τέτοιο ροζ έντονο. Και μου έχει αρέσει και αυτό πάρα πάρα πολύ. Διάρκεια έχουν καλή, όχι ώρες πολλές, αλλά έχουν αρκετά καλή διάρκεια. Αυτό ήταν το δωράκι. Τι να πω, δηλαδή,
Λόγια δεν έχω. Έχω μείνει άναυδη. Αυτό είναι. Ξέρω τι να πω. Κορίτσια, έχω σοκαριστεί. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι καμιά φορά ξένοι άνθρωποι είναι πιο καλοί άνθρωποι και από τους δικούς. Σε γνωρίζουν. Άναυδη. Ας μην λέμε τίποτα. Αφού είμαστε και έχουμε περάσει και τα λεπτά των 20, θα σας δείξω κάτι ακόμα που ήρθε σήμερα. Είμαι συνδρομητής από το Glossy Box. Glossy Box είναι ένα box που δίνω 12 ευρώ και κάτι και κάθε μήνα παίρνω ένα box που δεν ξέρω δηλαδή τι προϊόντα θα είναι μέσα και λέει ότι πάντα η αξία των προϊόντων είναι παραπάνω από ό,τι πληρώνουμε. Δεν καπνίζω, δεν πίνω τίποτα, δίνω 12 ευρώ και παίρνω έτσι ένα σαν δωράκι κάθε μήνα για τον εαυτό μου με 12 ευρώ και αυτή την εβδομάδα, αυτό το μήνα μου ήρθε για την άνοιξη κάτι, έρχονται συνέχεια 5 προϊόντα μέσα και έρχεται και μια καρτούλα μαζί. Είναι αυτό το μήνα αυτή την καρτούλα και μου έχει τα προϊόντα που μου έχουν έρθει και μου λέει μέσα και την τιμή. Το πρώτο που μου έχει έρθει είναι εδώ πάνω, είναι αυτό το μανό, το color nail lacquer σε μπλε χρώμα. Λέει εδώ ότι είναι της μόδας το μπλε και κοστίζει, είναι 15 ml και λέει εδώ πέρα ότι κοστίζει, δεν ξέρω αν το βλέπετε, 7 ευρώ. 7 ευρώ. Αυτό το μανό. Καλά, εμένα δεν μου φαίνεται τόσο για 7 ευρώ, αλλά τέλος πάντων έτσι λέει. Δεν ξέρω. Color Club. Ούτε τη φίρμα την ξέρω. Color Club Bright Night. Κοστίζει 7 ευρώ. Μετά μου έχει έρθει αυτήν η. Για να βγάζω τα φρύδια, η πιντσέτα. Η Τουίζα και λέει Παναγιά μου, λέει κοστίζει κορίτσια 22 ευρώ. 22. Δεν το πιστεύω. 22 ευρώ για να βγάζω το φρύδι. Καλά να σε Μαρία. Πω πω. Emit make-up. Εγώ προσωπικά δεν θα έδινα 22 ευρώ, αλλά ίσως θα σας πω, θα τη δοκιμάσω και θα σας πω. Ίσως βγάζει τα φρύδια τόσο καλά που μετά θα έχω τέλεια φρύδια και θα. Πω, θα πρέπει να μου τα κάνει μαγικά. Για να δούμε, 22 ευρώ. Μετά λέει ότι μου έχει έρθει μια κρέμα. Για να τη δούμε. Love me green. Certified organic regenerating day face cream. Άζω. Λοιπόν, λέει Love Me Green Original Product 17 και 90. Original Product 17 και 90. Αυτά εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό λέει κοστίζει. Για να μην κοροϊδεύουνε. 17 και 90. Εσύ μη μας κοροϊδεύουνε, 17,90 κοστίζει και είναι κρέμα προσώπου για το πρόσωπο, το βάζει μετά τον καθαρισμό, το λαιμό και το ντεκολτέ. Καλά κορίτσι, αφού βγάλω τα φρύδια με το θαυμαστικό, το ακριβό το τέτοιο, θα βάλω και αυτήν εδώ και θα γίνω εικοσάρα, σίγουρα, μην μιλάτε καθόλου. Μετά λέει ότι έχουμε και ένα σαμπουάν. Να το. Αυτό εδώ, το σαμπουάν. Το Naubi Natural Organic Protective Shampoo είναι. Protective. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Το Protective Shampoo. Shower Gel. Τι είναι Protective Shampoo και Shower Gel.
Τώρα είναι η ερώτηση άμα είναι protective shampoo, γιατί είναι και shower gel. Τέλος πάντων. Shampoo on two scale. Είναι και τα δύο φαίνεται. Original product και αυτό, 200 ml. Και αυτό 200 ml, ναι. Και κοστίζει 14 και 40. Αγγλιά. Ούψ, δεν ξέρω να βλέπει, φαίνεται. 14 και 40, κάπου εδώ το γράφει. 14 και 40. Έχει πολύ, λέει, αφρό. Βγάζει. Καλά. Εμένα αυτά που είναι και σαμπουάν και ντουσκελ δεν μ' αρέσουν. Οι σαμπουάν, οι ντουσκελ πρέπει να είναι. 14 και 40. Λίγο ακριβούτσικο μου φαίνεται. Να δούμε τι θα δούμε. Και το επόμενο είναι από το Knipe. Original product. 1,29. Είναι αυτό εδώ. Και είναι ένα λαδάκι μικρό. Είναι και το original του. Είναι μικρό λαδάκι 20 ml. Κοστίζει 1,29. Να το βάζουμε πάνω στο πρόσωπο ή λίγο στα μαλλιά μας. Έχει βιταμίνη ε και άργαν. Και εντάξει. Μαλακώνει λίγο το πρόσωπο. 1,29. Ή αυτό το πιστεύω. Αυτό θα το έπαιρνα με 1,29. Αλλά σιγά μην έπαιρνα την κρέμα αυτήν εδώ πέρα με 17,90 και το σαμπουάν. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, ας είναι τόσο ακριβά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εντάξει, εγώ καλά την έβγαλα. Πλήρωσα μόνο τόσο λίγα λεφτά και πήρα αυτά τα προϊόντα. Αν δεν είναι τόσο, μας κοροϊδέψαν. Θα δούμε. Λοιπόν, κορίτσια, καλά τα είπαμε. Ελπίζω τώρα να σας βλέπω πιο συχνά. Να περάσετε καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση με τις οικογένειες. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Ελπίζω τώρα πιο συχνά να με ξαναβλέπετε. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ που οι συνδρομητές μου έχουν γίνει τόσοι πολλοί. Θα χαρώ να γίνετε ακόμα περισσότεροι. Κάντε subscribe στο κανάλι μου και φιλάκια πολλά γλυκές μου. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλές γιορτές. Να χαρείτε με τις οικογένειές σας. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια γλυκές μου. Γεια σας.